Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκυρήσει το Σάββατο 22 Απριλίου στις 11 το πρωί τις εκλογές. Την ίδια στιγμή κατά την οποία έχει στριμωχτεί πολιτικά περισσότερο από ποτέ λόγω της επικείμενης γέννησης πολιτικού σχηματισμού στο χώρο της δεξιάς που θα έχει σημαντικές πιθανότητες να διεκδικήσει ακόμα και την τρίτη θέση στις επικείμενες εθνικές εκλογές όπω ανέφερε το προ-NewGR, κάτι μεγάλο γεννιέται στο χώρο τη δεξιά ένα μήνα πριν τι εκλογέ τη 21η Μαου, τη στιγμή που οι διεργασίε για ένα ισχυρό σχήμα βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και καιρό και φαίνεται να καταλήγουν σε αυτό απ αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό όμως για τα μετεκλογικά σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η μη κάθοδος στις εκλογές του Ηλία Κασιδιάρη αυτομάτως αποβάλλει το όποιο κόλλημα είχε δημιουργηθεί από τις αντισυνταγματικές τροπολογίες που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση για τον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες από τις εκλογές. Αυτό σημαίνει πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την κάθοδο στις εκλογές ενός σχηματισμού που θα περιλαμβάνει τα στελέχη του κόμματος. Άρα θα μπορεί να προσδοκά και στις ψήφους των δυνάμενων ψηφοφόρων του που με βάση τις τελευταίες μετρήσεις ήταν πάρα πολύ. Σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τις επόμενες εκλογές, το άθροισμα ενός κοινοβουλευτικού συνασπισμού πρέπει να υπερβαίνει το 46,5% εάν ταυτόχρονα η εκλογική δύναμη των κομμάτων που αποτυγχάνουν να εισέλθουν στο κοινοβούλιο είναι τουλάχιστον 8%. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σαφέ ότι ήλπιζε να διαθέτει επαρκέ ποσοστό μαζί με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, που να άγγιζε το 47%. Όπω είπαμε όμω, τα κόμματα εκτό Βουλή θα έπρεπε να έχουν ποσοστό 8%. Αλλά τώρα αν αρκετά από αυτά ενωθούν στον πολιτικό σχηματισμό που αναμένεται να δημιουργηθεί, ούτε αυτό πρόκειται να συμβεί. Και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να έχουν ποσοστά της τάξης του 50% Πράγμα δυνατόν.